Νέο κύμα διαθρησκευτικής βίας αρρώνει την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Χιλιάδες άνθρωποι, μεταφέροντας τα ελάχιστα υπάρχοντά τους, εγκαταλείπουν άρων-άρων τις εστίες τους στην πρωτεύουσα Μπανκουή. Τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον 90 άτομα έχουν σκοτωθεί σε ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Δεν υπάρχει αφοπλισμό στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γι' αυτό συνεχίζεται ο πόλεμος. Ένοπλοι μουσουλμάνοι εισβάλλουν σε γειτονιές και σκοτώνουν, και το ραδιόφωνο δεν λέει τίποτα. Τα αντίπεινα μεταξύ των αντίπαλων θρησκευτικών ομάδων συνεχίζονται από το 2013. Όταν οι μουσουλμάνοι αντάρτες σε Λέκα κατέλαβαν προσωρινά την εξουσία σε μια κατά πλειοψηφία χριστιανική χώρα. Η μεταβατική πρόεδρος Κατρίν Σαμπά Παντζά δηλώνει τώρα ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν την κατάσταση. Ο Πάπας Φραγκίσκος, που προγραμμάτιζε να επισκεφθεί την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στα τέλη Νοεμβρίου, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να αναβάλει το ταξίδι του. Προς νέα αναβολή οδεύουν και οι προγραμματισμένες για τις 13 Δεκεμβρίου προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.